Στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση κινούνται και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως και οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη προχτές από τη Διεθνή Έκθεση για τον εκλογικό νόμο. Ασφαλώς, λέμε, και πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες που εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό ή που σπουδάζουν εκεί, τα παιδιά μας, ώστε να μπορούν να ψηφίζουν, και αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει, με ορισμένες σχετικές προβλέψεις νομοθετικές, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, η ψήφος στις πρεσβείες, σε προξενία, η πρόβλεψη για μια ειδική εκλογική περιφέρεια με μικρό αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών που να εκπροσωπεί την ομογένεια και άλλες τέτοιες σχετικές προτάσεις. Όμως οι εξαγγελίες τους δεν αφορούν αυτή τη διευκόλυνση. Επιδιώκουν να αλλοιώσουν τους εκλογικούς συσχετισμούς, δίνοντας εκλογικό δικαίωμα σε ομογενείς τρίτης, τέταρτης γενιάς που δεν έχουν καμιά υποχρέωση στην Ελλάδα και δεν υφίστανται καμιά συνέπεια από την κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιήσει το γεγονός ότι ακόμα στην Ελλάδα εφαρμόζεται το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, που χορηγεί την ελληνική ηθαγένεια και το εκλογικό δικαίωμα χωρίς άλλους περιορισμούς, αρκεί κάποιος προπάπους ή προγιαγιά να ήταν ελληνικής καταγωγής, να είχε δηλαδή ελληνικό αίμα από κάποιον από τους γονείς του. Αυτό δεν συμβαίνει στην αστική νομοθεσία των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και άλλων χωρών του κόσμου, όπως για παράδειγμα εδώ στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Ιρλανδία, αλλού. Το ΚΚΕ θα προτείνει μια σειρά κριτήρια, συγκεκριμένα περιορισμούς που πρέπει να ισχύουν συνδυασμένα, ώστε το δικαίωμα της ψήφου να δίνεται μόνο σε εκείνους που συρρευτικά πρώτον απουσιάζουν από την Ελλάδα συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι 30 χρόνια για παράδειγμα. Έτσι μπορούν να καλυφθούν όλοι αυτοί που μετανάστευσαν από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και νωρίτερα. Δεύτερον, όσοι και όσες υπόκεινται στο σύνολο των υποχρεώσεων, κυρίως οικονομικών, των πολιτών του ελληνικού κράτους και άρα πρέπει να περιλαμβάνουν να έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα όπως αυτό της ψήφου, προκειμένου να μπορούν να τοποθετούνται για τα πολιτικά πεπραγμένα στην Ελλάδα, αφού θα υφίστανται τις συνέπειές τους. Στον πυρήνα του δικαιώματος της ψήφου βρίσκεται η συσχέτιση του δικαιώματος του εκλέγην στις βουλευτικές εκλογές και του να θίγεται κανείς άμεσα από τις πράξεις των εκλεγμένων πολιτικών οργάνων της χώρας. Τρίτον, όσοι και όσες διατηρούν οικονομικούς και οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, οπότε τους αφορά άμεσα και η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα πάρουμε πρωτοβουλίες για την προβολή της απλής, γνήσιας, ανώθευτης αναλογικής ενάντια στο σημερινό νόμο που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν, τον οποίο θέλει τώρα να αλλάξει σε ακόμα πιο καλπονοθευτική κατεύθυνση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την αύξηση του ορίου του λεγόμενου πλαφών για είσοδο κομμάτων στη Βουλή και μεγαλύτερη ενίσχυση του πρώτου κόμματος. Είναι ζητήματα αυτά, κατά την άποψή μας, στοιχειώδους δημοκρατικής τάξης και δεν θα τα αφήσουμε να περάσουν έτσι.